φέρω έναν πολύτιμο τίτλο. Είμαι επίτιμος Δημότης Χανίων. Άρα είμαι συμπολίτης σας και με ιδιαίτερη χαρά βρίσκομαι πάλι στα Χανιά. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Βουλγαράκη, για την πρόσκλησή του, γιατί ο ίδιος και οι συνεργάτες του οργάνωσαν μια σειρά εκδηλώσεων για τη γλώσσα στο Πνευματικό Κέντρο, στη συνάντηση με τους μαθητές κλπ, που θα μου δοθεί ευκαιρία να μιλήσω για τα Άγια των Αγίων της ελληνικής ύπαρξης, της διαχρονικής ύπαρξης των Ελλήνων. Το εθνικό μας κεφάλαιο και το προνόμιο, το ελληνικό, είναι η γλώσσα μας. Το θέμα μου είναι η δύναμη και η αδυναμία της γλώσσας μας και ένας αγώνας για την αξιοποίησή της. Έρχομαι εδώ έχοντας εκδώσει ένα βιβλίο πρόσφατα, την σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους, και ένα άλλο, οι πικρές αλήθειες της γλώσσας μας. Και έρχομαι με μία προσπάθεια και επιθυμία σε έναν κατεξοχή αγωνιστικό χώρο που είναι τα Χανιά, η Κρήτη γενικότερα, να ευαισθητοποιήσω τους συμπολίτες μου να ξεκινήσουμε μια κίνηση, όχι κίνημα, μια κίνηση από πνευματική τα Χανιά, από, τα Χανιά. Από τα Χανιά, στήριξης, ευαισθητοποίησης του κόσμου και κινητοποίησης για μια πιο προσεγμένη και ποιοτική χρήση της γλώσσας μας και αξιοποίηση αυτού του θησαυρού, αυτού του προνομίου, αυτού του κεφαλαίου που λέγεται ελληνική γλώσσα. Όταν μιλάμε για γλώσσα, θέλω να το πω αυτό και θα το πω και στη διάλεξή μου απόψε στο Πνευματικό Κέντρο, δεν μιλάμε απλώς για λέξεις. Αν γι' αυτό μιλούσαμε, θα ήταν κάτι πολύ απλό. Μιλάμε για αυτό που έρχονται να εκφράσουν οι λέξεις, δηλαδή για έννοιες και νοήματα. Δηλαδή, μιλώντας για γλώσσα, μιλάμε για τη σκέψη μας, για τον τρόπο, τη δύναμη και τη δυνατότητα της σκέψης μας, καλλιεργώντας τη γλώσσα και δίνοντας μια ποιότητα στη γλώσσα, καλλιεργούμε τη σκέψη μας, εξασφαλίζουμε μια ποιότητα στη σκέψη μας. Και αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο για έναν άνθρωπο και για έναν λαό γενικά. Αυτό το στοιχείο το έχουμε χάσει. Με τα 9 λεξικά μου έχω πολιορκήσει την ελληνική γλώσσα από όλες τις πλευρές. Με τις γραμματικές μου τις προηγούμενες και με αυτή ιδίως έρχομαι να συμπληρώσω μια άλλη πρόσβαση σε αυτή την πολιαρκία. Όμως, δημόσια ομολογώ ότι παρά τα 40 χρόνια δουλειάς με την ελληνική γλώσσα, ακόμη μαθαίνω. Βρίσκομαι σε κατάσταση μαθητείας και ταπεινοσύνης απέναντι στο γίγαντα που λέγεται ελληνική γλώσσα. Αν έτσι αισθάνεται ένας άνθρωπος που έχει τόσα χρόνια δουλειάς και επιστημονική σχέση με τη γλώσσα, καταλαβαίνετε ότι ο καθένας μας, κάθε Έλληνας πολίτης που έχει μητρική την ελληνική γλώσσα, πρέπει να μην τη βλέπει ως ένα απλό εργαλείο, να τη δει ως αξία. Γιατί πάνω απ' όλα, και αυτό θα το εξηγήσω απόψε στο Πνευματικό Κέντρο, η γλώσσα είναι αξία. Με ποια έννοια? Είναι αξία γιατί είναι ο πολιτισμός μου, είναι η ιστορία μου, είναι η σκέψη μου, είναι η ταυτότητά μου. Το ότι οι Σκοπιανοί λένε τη γλώσσα τους μακεδονική είναι γιατί μέσα από τη γλώσσα διεκδικούν μια άλλη ταυτότητα. Μέσα από τη γλώσσα. Δηλαδή μια βουλγαροσερβική γλώσσα, αυτή είναι η γλώσσα των Σκοπίων, αποκαλείται μακεδονική για να έχει τον χαρακτήρα ενός πολιτισμού και μιας διαδρομής που έχει η ελληνική γλώσσα. Άρα, η παρουσία μου εδώ είναι να μπορέσουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Γονείς, εκπαιδευτική, διοίκηση, δημοσιογράφοι,
πολίτες γενικά, να υψώσουμε το ανάστημά μας και τη φωνή μας για καλύτερα ελληνικά, καλύτερη γλώσσα. Μας αξίζει καλύτερη γλώσσα και η γλώσσα δεν είναι προνόμιο ή αντικείμενο γλωσσολόγων και φιλολόγων. Ο πιο δημοκρατικός θεσμός, έχει πει ο Αδαμάντιος Κοραής, ο πιο δημοκρατικός θεσμός είναι η γλώσσα. Γιατί σε αυτήν, στη γλώσσα, μετέχουμε όλοι εξίσου. Ο ένας άξονας, ο ένας πυλώνας λοιπόν, κέριος, που ως γλωσσολόγος μπορώ να τον πλησιάσω με μία επάρκεια, είναι η γλώσσα. Ο δεύτερος πυλώνας, ο δεύτερος άξονας, συναφής με τον πρώτο, είναι η παιδεία και η εκπαίδευση. Εκεί έχω, γι' αυτό το θέμα, έχω μιλήσει στις πικρές αλήθειες. Οι πικρές αλήθειες, ο όρος πικρές αλήθειες, τον έχω εμπνευστεί από τον Οδυσσέα Ελίτη, που λέει εκείνο το περίφημο, πού να τα πω τα ελληνικά της πίκρας, με δέντρα κεφαλαία πού να τα γράψω, οι σοφοί να μπορούν να τα αποκρυπτογραφήσουν. Αυτά τα ελληνικά της πίκρας, τις πικρές αλήθειες, τις έχω δώσει σε μια συνομιλία, συνέντευξη με τον Γιάννη τον Πασκόζο, που έχουμε μιλήσει για τις πικρές αλήθειες της γλώσσας, για τις πικρές αλήθειες της παιδείας και της εκπαίδευσης, για τις πικρές αλήθειες του πολιτισμού. Και σε τι συνίστανται, τι είναι αυτές οι πικρές αλήθειες? Είναι το ότι η εκπαίδευσή μας υπονοβεύει την παιδεία μας και έχουμε τεράστια κενά και ελλείμματα στην εκπαίδευσή μας. Σε έναν κέριο χώρο για όλη την πορεία αυτού του λαού έχουμε αδυναμίες από παλιά, σήμερα ίσως έχουν γίνει πιο έντονες, αξεπέραστες μέχρι τώρα. Δηλαδή, έχουμε ένα σχολείο προσανατολισμένο κοινωνικά προς την είσοδο στα πανεπιστήμια, στα ανώτατα ιδρύματα. Δηλαδή στην ηλικία 15 με 18, την καλύτερη ηλικία για τα παιδιά μας, το μόνο που βλέπουν τα παιδιά είναι πώς θα μπουν στο πανεπιστήμιο με ένα αχρηστεμένο λύκειο, το οποίο και με τα τελευταία μέτρα γίνεται επισήμως οι τελευταίες τάξεις ένα φροντιστήριο εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Αντί δηλαδή να έχουμε έναν χώρο γενικής μόρφωσης, καλλιέργειας, παιδείας που θα προετοιμάζει πολίτες, πολίτες υπεύθυνους, πολίτες σκεπτόμενους, πολίτες ευαίσθητους, πολίτες καλλιεργημένους, έχουμε ένα σχολείο που εμείς ως κοινωνία, πατεράδες, μανάδες και γενικότερα η χώρα και οι άνθρωποι που παίρνουν αποφάσεις, βλέπουν το σχολείο ως ένα προθάλαμο για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Επομένως, έχει υποχωρήσει η γενική μόρφωση και μέσα στην γενικότερη υποχώρηση στο σχολείο έχει υποχωρήσει και η γνώση της γλώσσας. Γιατί και τα παιδιά μας τα μαθαίνουμε κι εμείς και τα ίδια αποκτούν μία έννοια για τη γλώσσα, ότι τι είναι η γλώσσα, ένα απλό εργαλείο. Και μάλιστα, αν μάθω και τα αγγλικά, μήπως θα μου είναι και πιο χρήσιμα από το να μάθω τα ελληνικά, διότι δεν έχουμε διδάξει ότι ο άνθρωπος που δεν ξέρει τη μητρική του γλώσσα ποτέ δεν θα μάθει εύκολα ή καλά μια ξένη γλώσσα. Και πυθικίζουμε με τα αγγλικά, με μια ξενολαγνία, από τις επιγραφές των καταστημάτων μέχρι τις εκπομπές στην τηλεόραση, και όλα αυτά τα πληρώνουμε γιατί καταλήγουν εις βάρος της γνώσης της γλώσσας μας, της μητρικής,
Και εις βάρος της γνώσης της γλώσσας σημαίνει εις βάρος της δυνατότητάς μας να σκεπτόμαστε και να οργανώνουμε σωστά τα νοήματά μας. Δεν είναι να ξέρουμε περισσότερες ή λιγότερες λέξεις, είναι να μπορούμε να οργανώσουμε το λόγο μας, τα νοήματά μας και να εκφραζόμαστε έτσι που ο άλλος να μας καταλαβαίνει και να παίρνουμε από την επικοινωνία μας αντί να έχουμε ελλείμματα στη συνάντηση ανθρώπου με άνθρωπο. Όλα αυτά λοιπόν οδηγούν στην ανάγκη μιας άλλης προσέγγισης στα θέματα της γλώσσας και της παιδείας. Και αυτές τις νήξεις, αυτές τις επισημάνσεις έχω προσπαθήσει να δώσω στα δύο βιβλία μου και στην ομιλία μου απόψε και ελπίζω να μπορέσω σε κάποιο βαθμό και εδώ στην Κρήτη όπου γεννήθηκε ο ιδρυτής της γλωσσολογίας, ο μεγάλος Γεώργιος Χατζηδάκης, αυτός ίδρυσε τη γλωσσολογία στην Ελλάδα, άρα έχουμε μία ευαισθησία, στην Κρήτη και στα Χανιά όπου γεννήθηκε η μεγαλύτερη φυσιογνωμία που έχει υπάρξει στον πολιτικό μας χώρο ως και πνευματικού ηγέτη, όχι μόνο πολιτικού ηγέτη, εδώ γεννήθηκε ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο άνθρωπος που ήταν κοντά στον Καζαντζάκη, στην Πινελόπη Δέλτα, στον Καραθεοδωρή, στον Παλαμά, ένας άνθρωπος που μέσα στην πολιτική του είχε δίπλα του και είχε αγκαλιάσει και το πνεύμα. Το ότι έχουμε την καλύτερη μετάφραση του Θουκυδίδη ως πολιτικού κειμένου από τον Βενιζέλο, δεν είναι τυχαίο. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν μια άλλη θέση στα Χανιά και γι' αυτό θέλω να βοηθήσω στο να υπάρξει αυτή η ευαισθητοποίηση και για την γλώσσα και για την παιδεία. Κύριε καθηγητά, στους μαθητές που θα μιλήσετε αύριο, ποιο είναι το βασικό μήνυμα που θέλετε να σας πείτε? Το βασικό μήνυμα είναι να καταλάβουν τα παιδιά ότι η γλώσσα τους είναι η σκέψη τους και να έχουν μια άλλη στάση στη γλώσσα και να καταλάβουμε κι εμείς ότι ο τρόπος που διδάσκουμε τη γλώσσα, γιατί αυτό το βιβλίο είναι μια πρόταση για μια άλλου τύπου διδασκαλία της γλώσσας, ότι πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον φορμαλισμό και την τυποκρατία, ότι δεν βοηθάει να λες ότι είναι εμπρόθετος προσδιορισμός του περιεχομένου ή δεν ξέρω τι, να του πεις τι μπορείς να κάνεις στη γλώσσα αν χρησιμοποιείς ένα επίρημα, αν χρησιμοποιήσεις ένα εμπρόθετο, μία επιρηματική πρόταση ή μία επιρηματική μετοχή, γιατί όλα αυτά είναι άλλες δυνατότητες επικοινωνιακές. Και γιατί λες αόριστος ή λες παρακείμενος και τι σου δίνει αυτό το πράγμα και τι δυνατότητες έχεις όταν χρησιμοποιείς μια φράση με ρήμα και μια φράση με όνομα και πώς όλος ο μηχανισμός της γλώσσας πατάει και στηρίζεται στο ρήμα, δηλαδή στην ενέργεια, δηλαδή στη δράση. Όλα αυτά τα πράγματα θέλω να τα πω και στα παιδιά και θέλω να τα πω και στους δασκάλους, μήπως μπορέσουμε και αλλάξουμε τη στάση μας και την διδασκαλία της γλώσσας. Κύριε καθηγητά, τα νέα παιδιά